Ω ένα ιστορικό βήμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, χαρακτηρίζεται η παραγωγή πλεονάσματο ενέργεια από την πυρηνική σύνδεξη υδρογόνου με τη χρήση υπερισχυρών λέιζερ. Η επιστημονική αυτή ανακάλυψη στον τομέα τη ενέργεια έγινε πρόσφατα σε εξειδικευμένο εργαστήριο των ΗΠΑ και το σημαντικότερο είναι ότι έχει άρωμα Κρήτη, μια και Ελλάδα εδώ και χρόνια πρωτοστατεί στην έρευνα μέσω του Ινστιτούτου Φυσική Πλάσματο και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που εδρεύει στο Ρέθμνο και του ελληνικού δικτύου που έχει αναπτυχθεί γύρω από το Ινστιτούτο. Στο πείραμα εκλήθη ενέργεια περισσότερη από αυτή που τα λέιζερ έδωσαν στο στόχο, στο υδρογόνο. Η απόδοση είναι περίπου 50% στο τελευταίο πείραμα και αυτό αποτελεί μια Πραγματική ιστορική στιγμή, ένα ιστορικό βήμα για την έρευνα. Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο σε ένα σημαντικό πόλο έρευνας και γενοτομίας σε θέματα ενέργεια στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου του Ελμεπά, τα τελευταία 70 χρόνια οι επιστήμονες προσπαθούν να ξεκλειδώσουν το μυστικό της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύνταξης, δηλαδή να παράξουν καθαρή ενέργεια με τον τρόπο που την παράγει η φύση στον ήλιο μας και σε όλα τα στέρια. Το επίτευγμα αυτό που έγινε στην Αμερική και δείχθηκε η αρχή της σύνδειξης υδρογόνου, ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα για τις επόμενες 2 με 3 δεκαετίες, όπου πρέπει να ενταθεί η έρευνα, γιατί ξέρουμε τώρα ότι μπορούμε να παράξουμε άπλετη ενέργεια από τη σύντηξη υδρογόνου. Αυτό βασικά μπορεί να πει κανεί ότι είναι η, η αποχρηματικοποίηση τη ενέργεια. Όπω σημειώνουν οι ερευνητέ του Ινστιτούτου Φυσική Πλάσματο και Λέιζερ, δύο είναι οι βασικέ επιστημονικέ μέθοδοι που ακολουθούνται διεθνώ. Η μία χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία για τον περιορισμό του πλάσματο και η άλλη αφορά στην αδρανιακή σύνδεξη με τη χρήση ισχυρών λέιζερ. Το επίτεκμα που ανακοινώθηκε στι ΗΠΑ αφορά στη σύνδεξη με χρήση ισχυρών λέιζερ. Κατά συνέπεια, η Ευρώπη με την πρώτη φάση του προγράμματο Hyper δημιούργησε την επιστημονική βάση για μια Διαφορετική αρχιτεκτονική της σύνδεξης με λέιζερ που υπόσχεται μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Τώρα, με το υποδιαμόρφωση νέο πρόγραμμα Hyperplus, διαμορφώνεται στην Ευρώπη ο οδικός χάρτη τη έρευνα για τη σύνδεξη με χρήση ισχυρών παλμών λέιζερ και τη νέα αρχιτεκτονική. Όταν αυτό θα περάσει σε βιομηχανική κλίμακα, είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα ότι θα λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη. Σε αυτό λοιπόν το νέο πρόγραμμα, η χώρα μα έχει ρόλο. Το έχει αποδείξει αυτό στις προηγούμενες, στην προηγούμενη ε, ε, περίοδο, αρκεί να σας πω ότι στην εναρτήρια τελετή του HyperPlus στο, στο Science Museum στο Λονδίνο, ο κεντρικό ομιλητή ήταν ο διευθυντή του Ινστιτούτου που μίλησε προηγουμένω. Μετά την ιστορική αυτή ανακάλυψη, απαιτούνται ακόμα πολλέ επιστημονικέ και τεχνολογικέ εξελίξει για την επίτευξη ενέργεια σύνδεξη σε βιομηχανική κλίμακα. Σε συνδυασμό όμω με τι αναμενόμενε επενδύσει του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να υπάρξει πλέον μεγάλη όθηση για την ταχεία πρόοδο προ αυτή την κατεύθυνση υπό το φω τη ιστορική ανακοίνωση. Ωστε να μπορέσει αυτή η ενέργεια να περάσει σε βιομηχανική κλίμακα και άρα στα σπίτια μα. Η Ελλάδα, όπω σημειώνουν οι ερευνητέ του ΕΛΜΕΠΑ, έχει επιστήμονε και την τεχνογνωσία για να πρωτοστατήσει σε αυτή την ενεργειακή επανάσταση. Το μόνο που απαιτείται είναι η πολιτεία να λάβει τι ενδεικνυόμενε αποφάσει στήριξη τη αντίστοιχη ελληνική επιστημονική κοινότητα στο αμέσω επόμενο διάστημα.